Πάμε τώρα να δούμε μια είδηση που κάνει ήδη τον γύρο της χώρας από το neakrete.gr. Ένας καρχαρίας που εμφανίστηκε σε απόσταση αναπνοής από την ακτή στα νότια του Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στην παραλία του Πλακιά. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και το Ματθαίο Καπετανάκη. Ματθαίο, καλησπέρα. Και νομίζω ότι δεν είναι και λίγο κάποιος να κολυμπά στα πεντακάθαρα νερά της νότιας Κρήτης και ξαφνικά να δει πολύ κοντά του έναν καρχαρία, έναν μικρό καρχαρία. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι, από το Ρέθυμνο. Πίσω μου βρίσκεται το βόρειο κρητικό πέλαγος και το λιμάνι του Ρεθύμνου. Για το ρεπορτάζ, ωστόσο, αυτό θα μεταφερθούμε στα νότια, στο νότιο κρητικό πέλαγος και στον λιμενίσκο και την παραλία του Πλακιά. Εκεί λοιπόν, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ματθαίο, να σε διακόψω και να πούμε ότι πέρα από τις φωτογραφίες που θα δούμε σε πολύ λίγο, παρακολουθούμε ένα αεραστεχνικό βίντεο. Είναι ο καρχαρίας που βρίσκεται μία ανάσα από την ακτή εκεί στο λιμανάκι του Πλακιά και βεβαίως, όπως είναι φυσικό, οι λουόμενοι σπέβδουν με τα κινητά τους τηλέφωνα να αποτυπώσουν αυτή την εικόνα. Σουλατσάρι πάντως ήρεμος. Έτσι ακριβώς, οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι τουρίστες απαθανάτησαν τον καρχαρία αυτό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ένας απρόσμενος επισκέπτης. Λογικό είναι στην αρχή να φοβηθούν οι κάτοικοι. Ειδοποιήθηκε μάλιστα ο λιμενικός σταθμός της Αγίας Γαλήνης και μετέβησαν στο σημείο για να προειδοποιήσουν τους λουόμενους να βγουν από τη θάλασσα. Ωστόσο, δεν χρειαζόταν τελικά να ανησυχήσουν και τόσο πολύ. Οι πιο ψύχρεμοι και γνώστες του ζώου αυτού, του καρχαρία αυτού, είναι από το είδος γλαύκο καρχαρίας ή γαλάζιος καρχαρίας. Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Ωστόσο, και μόνο να δει κάποιος αυτό το χαρακτηριστικό πτερίγιο να αναδύεται από τη θάλασσα, θα φοβηθεί. Πρόκειται ωστόσο πάντως, για ένα μικρό Ματθαίο, βλέποντας τις φωτογραφίες, ήταν σε πολύ ρηχά νερά. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία. Ο καρχαρίας ήταν πάρα πολύ κοντά στην αμμουδιά. Γι' αυτό και οι οικολόγοι σχολίαζαν ότι μακάρι να βρει πάλι το δρόμο του για την ανοιχτή θάλασσα το εντυπωσιακό αυτό ζώο. Μάλιστα είναι βρόσιμο από τον άνθρωπο σε κάποιες χώρες και πολύ ακριβώς με ζέσαι εντός εισαγωγικών. Προκλήθηκε μια μικρή αναστάτωση, ωστόσο δεν χρειαζόταν να φοβούνται και να φοβάται κανείς. Συχνά διέρχονται καρχαρίες αυτού του είδους στα νερά του νότιου κρητικού πελάγους, ωστόσο είναι ένα είδος ακίνδυνο για τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς. Ωστόσο, βέβαια, από το παράδοξο αυτό θέαμα, λογικό είναι να εντυπωσιαστεί ο κόσμος που βρίσκονταν στο σημείο. Και ορθώς το υπογράμμισες, πρόκειται για ένα ακίνδυνο είδος καρχαρία, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πάντοτε αυτή η εικόνα εντυπωσιάζει τους λουόμενους και είναι αυτή η εικόνα που εδώ και αρκετή ώρα μέσω του neakrete.gr κάνει και το γύρο της χώρας. Ματθαίο Καπετανάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.